Μία νέα βουλή με κόμματα καινούρια. Τέσσερα δεν υπάρχουν από την προηγούμενη θητεία. Ήταν αυτά που λέμε της μιας χρήσης. Θετικό ότι δεν υπάρχει Χρυσή Αυγή στο Κοινοβούλιο. Ήταν στόχος του ΚΚΕ και σε όλη την προεκλογική περίοδο. Βεβαίως το πολιτικό σύστημα αναμορφώνεται και η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση ξεκινάει από τις πολιτικές, από τις προγραμματικές θέσεις. Βεβαίως υπάρχουν οι 700 μνημονιακοί νόμοι που ζουν και βασιλεύουν. Είναι από τα κόμματα και τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες. Έτσι. Που με αυτές θα αντιπαρατεθούμε θα αγωνιστικά γιατί... μέσα και έξω από τη Βουλή. Γιατί... Η υποχρεωτική ποσόστοση στα ψηφοδέλτια δεν εξασφαλίζει στη γυναίκα ότι είναι έτοιμη να αναλάβει ορισμένες ευθύνες. Mm-hmm. Γιατί η ουσιαστική βοήθεια για να ασχοληθεί η γυναίκα με τα κοινά είναι να της... και μιλάω για τη γυναίκα των λαϊκών στρωμάτων, είναι να της εξασφαλίσεις χρόνο. Σε όλο το φάσμα. Δηλαδή, είτε χαμηλά είτε ψηλά. Ναι, η καθημερινότητα για τη γυναίκα είναι πιο δύσκολη. Είναι πολύ πιο σκληρή. Δηλαδή, όταν πρέπει να φροντίσει τα παιδιά, όταν δεν υπάρχουν βρεφικοί σταθμοί σε πάρκια ή παιδική σταθμή. Είναι θέμα γενικότερο της κοινωνίας. Όταν δεν υπάρχουν ειδικά κέντρα για ηλικιωμένους και πρέπει να φροντίσει τους ηλικιωμένους γονείς. Όταν η ανεργία, ειδικά η γυναική ανεργία αγγίζει τα υψηλότερα ποσοστά, η ποσόστοση είναι υποκρισία. Έτσι. Άρα ουσιαστική βοήθεια στη γυναίκα για να ασχοληθεί με τα κοινά και να είναι έτοιμη. Υπάρχουν δύο γεγονότα πρόσφατα. Το ένα είναι η Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέτρα που ανακοίνωσε. Ουσιαστικά χαρακτηρίζονται χάδι. Εμείς λέμε ότι είναι ευχολόγια χωρίς αντίκρισμα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακηρύσσει ουσιαστικά σε στρατηγικό εταίρο την Τουρκία. Βεβαίως παρουσιάζονται με παχιά λόγια από την κυβέρνηση, όμως δεν έχει κανένα αντίκρισμα και ξέρετε, είναι πολλές και μεγάλες οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας και με τη Γερμανία και με τη Γαλλία και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά υπερισχύουν τα δισεκατομμύρια οικονομικών ανταλλαγών. Το άλλο, και βέβαια η απάντηση της Τουρκίας ήταν η εξής, να στείλει και τέταρτο πλοίο στην αμφισβητούμενη, στην ΑΟΣ την Κυπριακή. Αυτή ήταν η απάντησή της. Υπάρχει ένα δεύτερο... Ποιος είναι ο τρόπος, πιστεύετε, σε αυτή τη φάση, πώς να το χειριστεί η Αθήνα? Θα ήθελα να το ολοκληρώσω, γιατί αφορά κοινή απάντηση και για τα δύο. Έχουμε και την απάντηση των ΗΠΑ για τα F-35, σαν απάντηση για την γιατί προμηθεύτηκε τους S-400 η Τουρκία. Εδώ δεν αφορά το πρόβλημα της παραβίασης της ΑΟΣ, της Κυπριακής, αλλά και της διεκδίκησης και ΑΟΣ στην Ελλάδα. Αφορά ότι προμηθεύεται ρωσικά οπλικά συστήματα και υπονομεύει τον ανταγωνισμό, γιατί και άλλα κράτη που προμηθεύονται από τη ΣΥΠΑ κινδυνεύουν τώρα να γίνουν πελάτες της Ρωσίας. Άρα έχουμε ενίσχυση του ανταγωνισμού για τα οπλιστικά συστήματα. Γι' αυτό γίνονται οι κυρώσεις. Είναι εντυπωσιακό βεβαίως από τη συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον Πομπέο, ναι, ότι ουσιαστικά στο αίτημα για την επιθετικότητα της Τουρκίας και τι μέτρα μπορεί να αναλάβει, να αναλάβουν οι ΗΠΑ, η απάντηση είναι ότι επιφυλάχτηκαν, αυτό είναι. Και να σας πω τώρα, γιατί παίρνουν αέρα τα πανιά της Τουρκίας και η επιθετικότητα αυξάνεται. Γιατί? Γιατί στους ενεργειακούς δρόμους που έχει χαράξει η ΗΠΑ περνούν μέσα από την Τουρκία. Και βλέπετε τώρα την Τουρκία σαν απάντηση και τι λέει? Ότι ξεκινάει συζητήσεις για την ΑΟΣ της Λιβύης αγνοώντας την Κρήτη. Ναι. Ή ακόμα για την επανέναρξη των συνομιλιών για την Κύπρο, ουσιαστικά για τη διχοτόμηση της Κύπρου, τι απαιτεί? Απαιτεί τη μοιρασιά του ενεργειακού πλούτου. Μάλιστα. Και αυτό το βλέπουμε ακόμα
και από τον Πρωθυπουργό του ψευδοκράτους. Τι απέτησε? Απέτησε κοινή επιτροπή με την Κυπριακή Δημοκρατία στην έρευνα για τους υδρογονοανθράκες. Το οποίο απέρριψε λοιπόν, η πρόκληση. Ναι, αυτή λοιπόν η πρόκληση τι μάλιστα δείχνει. Μιλάω τώρα για την ελληνική αστική τάξη, είτε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είτε με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, βαθύτερη εμπλοκή στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, μάλιστα, είναι επικίνδυνη και για την χώρα είστε μας, σαφής, αλλά και για μάλιστα τα κυριαρχικά δικαιώματα. Θέλει επαγρύπνηση στην κυριολεξία και απεμπλοκή από τους συμπεριληπτικούς σχεδιασμούς. Πραγματική ειρήνη δεν μπορεί να φέρει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το ΝΑΤΟ, και ας δίνουμε 4 δις κάθε χρόνο προς το ΝΑΤΟ. Σε ό,τι αφορά βεβαίως την Τουρκία, βάζουν πλάτη και μάλιστα τις δίνουν και ορισμένα πράγματα, ουσιαστικά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, προκειμένου να την αποσπάσουν από τη συνεργασία που έχει με τη Ρωσία, αλλά και στον οικονομικό τομέα. Αυτά τα στηρίζουν τα κόμματα της αστικής διαχείρισης, αλλά και στον οικονομικό τομέα. Εμείς εκτιμάμε ότι θα συνεχιστεί η αντιλαϊκή πολιτική που παρέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο προσανατολισμός θα είναι η στήριξη όλων των μνημονιακών νόμων που ψηφίσανε, και γι' αυτό δεν μπορεί να είναι αντιπολίτευση ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΚΙΝΑΛ. Πλεονάσματα θα παράγουν βάζοντας βαρύς φόρους και τσακίζοντας δικαιώματα των εργαζομένων, προκειμένου να ενισχύουν το κεφάλαιο και τα κέρδη τους. Συνεπώς, η μόνη αντιπολίτευση που θα υπάρχει μέσα στο Κοινοβούλιο θα είναι του ΚΚΕ, να ενισχύσει την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος και να διεκδικήσει όλα τα κλεμμένα, αλλά και να ανοίξει δρόμους ελπιδοφόρους.